υπέγραψε το μέγα συμβόλαιο Παντζέρι, οπότε όλοι είμαστε έτοιμοι για τις μεγάλες ειδήσεις και δηλώσεις και αποκαλύψεις. Ναι, υπέγραψε, τα βρήκε δηλαδή με τις ανακριτικές αρχές στην ουσία. Το πρόβλημα είναι ότι όταν κάποιος υπογράφει το συμβόλαιο δεν μπορεί να το υπογράψει και δεύτερος. Ο πρώτος δηλαδή που μπήκε μέσα πρόλαβε. Οι υπόλοιποι θα μείνουν απ' έξω με κλειστή την πόρτα. Δηλαδή ο Τζόρτζι και οι άλλοι δεν μπορούν να πούνε και εγώ θέλω να μιλήσω. Ένας έχει πλέον το μονοπόλιο. Οπότε όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε. Τον καθιστά αξιόπιστο αυτό τον κύριο Παντζέρι? Τον καθιστά. Σου δίνω, μου δίνεις. Αν αυτά που λέει αποδεικνύονται και με πρακτικές αποδείξεις, με υλικό αποδεικτικό, εννοείται θα συνεχίσει η διαδικασία. Αλλά ξέρετε, είναι δίκοπο μαχαίρι. Αν ξεχάσεις και καλά κάτι να αποκαλύψεις και το μάθει ο εισαγγελέας πριν του το πεις εσύ, ενδεχομένως να ακυρώνεται όλο το συμβόλαιο. Μάλιστα. Οπότε έχει συμφέρον να τα πει όλα, ακόμα και αυτά που δεν θυμήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα να τα θυμηθεί αυτή την εβδομάδα. Αυτό σημαίνει ότι θα πέσει και στα μαλακά? Αυτό σημαίνει ότι πρακτικά εκεί που πήγαινε για 6-7 χρόνια θα πέσει στον ένα χρόνο, εκ των οποίων 6 μήνες φυλακή και τους 6 μήνες με το βραχιολάκι. 1 εκατομμύριο ουσιαστικά δεσμεύεται ό,τι έχει παράνομα αποκτήσει και έχει και 80.000 διοικητικό πρόστιμο. Από αυτά που θα του βρουν, έτσι. Ναι, γιατί ενδέχεται δεν ξέρω τι γίνεται με τη γυναίκα και με την κόρη, οι οποίες είναι ήδη φυλακοί και ετοιμάζονται για έκδοση στο Βέλγιο. Ενδεχομένως να πάει οικογενειακό το πακέτο. Μάλιστα. Τι άλλο έχουμε τώρα γαργαλιστικό από τις Βρυξέλλες? Το γαργαλιστικό είναι ότι μιλούσαμε για την Ευρωβουλευτή, η οποία πρέπει να είναι ιταλικής καταγωγής, αλλά είναι Βελγίδα, τη Μαρία την Αρένα, ναι, η οποία ουσιαστικά τον αντικατέστησε, αν θέλετε, στη λεγόμενη Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την υποεπιτροπή τη λεγόμενη. Την έβγαλε καθαρή όμως ο Μπατζέρι χθες. Ναι, δημιουργές. Αλλά η βρώμα που κυκλοφορεί είναι ότι είναι ερωμένη του. Ωραία πάμε. Λοιπόν, θέλω να σας πω, ναι, αυτά βέβαια ξέρετε είναι πράγματα τα οποία συζητιούνται βέβαια στο Ευρωκοινοβούλιο. Ξέρετε, έχουμε τώρα την κυρία Καϊλή, η οποία είναι η σύντροφος του συνεργάτη. Ο έρωτας και ο παράς δεν κρύβονται. Έτσι ακριβώς. Το θέμα είναι κατά πόσο, αν θέλετε, το αμόρε, διότι είναι Ιταλή και οι δύο. Ο κύριος Παντζέρι μιλάει μόνο Ιταλικά, οπότε υποθέτω ότι και αυτή είναι Ιταλικής καταγωγής. Κάτι το οποίο κυκλοφορούσε στο λεγόμενο καφενείο της Ευρωβουλής. Ο ίδιος βέβαια είπε «ΟΚ, είχα μία σχέση κλπ, αλλά δεν εμπλέκεται στα πλαίσια του συμβολίου που έχει υπογράψει πάντα. Δεν εμπλέκεται η κυρία Ρένα στο θέμα, ουδέποτε την είχα ενημερώσει και λόγω της ηθικής τάξης και η ίδια δεν θα αποδεχόταν». Το θέμα είναι ότι το έμαθε η σύζυγος του Παντζέρι που είναι στη φυλακή στην Ιταλία. Δηλαδή οπότε, μπορεί να έχουμε καρφώματα τώρα για άλλους λόγους. Αυτή είναι και κερατωμένη και μπλεγμένη λόγω του σκανδάλου. Οπότε πάρτα αυγό και κούρευτο. Μάλιστα. Πριν σας αποχαιρετήσω, έχετε μια εικόνα γιατί ο επικεφαλής της CIA πηγαίνοντας στη Λιβύη συναντήθηκε με τις δύο πλευρές, με την μεταβατική κυβέρνηση του Μπέιμπα αλλά και με τον Χάφταρ. Βεβαίως τα βρήκε όλα καλά με την κυβέρνηση την Μπέιμπα, αυτή τη φιλοτουρκική. Όμως έχετε μια εικόνα, καλά αφού πήγε εκεί και τα συζήτησε όλα, πώς και δεν συζήτησε ο προϊστάμενος της CIA το παράνομο τουρκολιβικό, το οποίο η αμερικανική κυβέρνηση έχει καταδικάσει? Γι' αυτό δεν βρήκα ούτε μία κουβέντα να έχει πει. Ναι, γιατί πήγε με διαφορετική ατζέντα. Και ουσιαστικά αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να μπορέσουν να μειώσουν την επιρροή της Τουρκίας και της Ρωσίας μέσω Σίση, διότι η Ρωσία λειτουργεί μέσω Σίση στη Λιβύη. Είδαμε και τον Χακάν Φιντάν, βρίσκεται σήμερα στην Τρίπολη. Ναι. Ναι, δεν είναι σε πρώτη προτεραιότητα το τουρκολιβικό μνημόνιο. Μάλιστα. για τις είπατε ο Φιντάν βρίσκεται σήμερα στη Λιβύη, καλά το είπατε. Η ΑΕΠ που είναι? Η ΕΕΠ είναι στα ρηπαρά δίκτυα και στον κύριο οικονόμου, ο οποίος έχει το ρόλο του detective. Κάθε πρωί μας βγάζει πάρα πολλές ωραίες πληροφορίες και ουσιαστικά εκτίθεται η ίδια η κυβέρνηση μέσα από τις δηλώσεις του κυρίου οικονόμου, ο οποίος ούτε το θέμα κατέχει θεσμικά, αλλά πέφτει και ο ίδιος αντιφάσεις από μέρα σε μέρα. Μάλιστα.